πάνω από 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, το φεγγάρι γύρισε από μέσα προς τα έξω για να δημιουργήσει τη σεληνιακή επιφάνεια όπως είναι γνωστή σήμερα. Οι περισσότεροι επιστήμονες θα συμφωνούσαν ότι το φεγγάρι δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ένα άλλο τεράστιο σώμα στο ηλιακό σύστημα συνετρίβει στη Γη, απελευθερώνοντας λιωμένο υλικό στο διάστημα που συγχωνεύτηκε ως ο φυσικός μας δορυφόρος. Το πώς προχώρησε η γέννηση του φεγγαριού μετά από αυτό το βίαιο ξεκίνημα. Ωστόσο, είναι περίπλοκο, λέει μια ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Αριζόνα. Λένε ότι υπάρχουν πολλά πιθανά μονοπάτια που θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει ο φυσικός δορυφόρος της Γης για να σχηματιστεί πλήρως, οδηγώντας τελικά στο σύστημα σελήνης Γης που βλέπουμε σήμερα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα δείγματα βράχου που συλλέχθηκαν κατά την αποστολή Απόλλο μπορεί να υποδεικνύουν ότι υπήρξε μια στιγμή που το φεγγάρι γύρισε από μέσα προς τα έξω. Αυτό, αν ισχύει, μπορεί επίσης να λύσει ένα μυστήριο σχετικά με τη σύνθεση του φεγγαριού. Ο επιστήμονας του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, Ναν Ζανγκ, ανέπτυξε προηγουμένως μοντέλα που πρότειναν ότι μια γιγαντιαία πρόσκρουση στο φεγγάρι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μια πυκνή στρώση υλικού, πλούσιου σε τιτάνιο κάτω από τον φλοιό, να μετατοπιστεί. Μετά τη μετατόπιση, αυτό το υλικό θα είχε βυθιστεί, θα είχε σχηματίσει πλάκες και θα είχε καταρρεύσει στο εσωτερικό του φεγγαριού. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα ένα υπόλοιμα κάτω από τον φλοιό με τη μορφή τεμνόμενων σωμάτων από πυκνά κοιτάσματα πλούσια σε τιτάνιο. Η ομάδα ήταν επίσης σε θέση να προσδιορίσει πότε το φεγγάρι γύρισε από μέσα προς τα έξω. Λένε ότι η διακοπή των ανομαλιών της βαρύτητας από μεγάλες και αρχαίες λεκάνες σεληνιακής πρόσκρουσης δείχνει ότι το πλούσιο σε ηλμενίτη στρώμα βυθίστηκε πριν από αυτές τις προσκρούσεις. Αυτή η διασταυρούμενη τομή σημαίνει ότι το γεγονός βύθισης θα είχε συμβεί περισσότερο από 4,22 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, υποδεικνύοντας ότι η βύθιση θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ηφαιστιακή δραστηριότητα, η οποία εμφανίστηκε σε μεταγενέστερους χρόνους σε όλη την επιφάνεια της σελήνης, δημιουργώντας αυτό που βλέπουμε σήμερα.